And firstly, to say how happy I am to be here, particularly in such a well-organized meeting. Πραγματικά είναι τιμή μου να βρίσκομαι σε μια τόσο σημαντική συνάντηση, η οποία συνδυάζει πολιτικούς, διαχειριστές του δημοσίου, διανοητές και ακτιβιστές. Αυτή είναι πραγματικά μια σπουδαία ευκαιρία και ένας μοναδικός και πολύτιμος συνδυασμός. Θα μοιραστώ μαζί σας κάποιες εμπειρίες από το Ηνωμένο Βασίλειο, με ελαχιστότατη γνώση του τι συμβαίνει ακριβώς στην Ελλάδα. Θα μοιραστώ λοιπόν αυτά που μπορώ μαζί σας από το Ηνωμένο Βασίλειο και κατόπιν οποιαδήποτε ερώτηση έχετε, με χαρά θα την απαντήσω. Σε μερικές περιπτώσεις θα σας πω ότι αυτά που λέω στηρίζονται από έρευνα, ενδελεχέστατη, όχι μόνο έρευνα που έχω διεξάγει εγώ, αλλά και πολλοί άλλοι, και θα σας δώσω και βιβλιογραφικές αναφορές αν θέλετε. Το πλαίσιο της Βρετανίας πάντα μου προκαλεί αμηχανία. Θα έλεγα ότι είναι μία ίσως λίγο κεντρική σε κάποιο σημείο της Ευρώπης και όχι κάτι παραπάνω, αλλά σε αυτή την περίπτωση είναι ένα ενδιαφέρον εργαστήριο, ξέρετε, διότι το σύνολο της βρετανικής πολιτικής τρέφεται γύρω από το ζήτημα της δημόσιας ιδιοκτησίας στη μεταπολεμική περίοδο. Έτσι λοιπόν, μετά τον πόλεμο, πραγματικά επί τη βάση του πολέμου, ξέρετε, ο πόλεμος απαιτούσε την κινητοποίηση των πόρων, των δημόσιων πόρων. Και ενδιαφερόντως πως η εργατική κυβέρνηση το κληρονόμησε αυτό. Θα περίμενε κανείς ο Winston Churchill, για παράδειγμα, ο ηγέτης του πολέμου, σπουδαίος, να κάνει κάτι τέτοιο, αλλά είναι νόμος για το λαό της Βρετανίας που γνωρίζει και γνώριζε ουσιαστικά ότι ο πόλεμος, η επιτυχία κατά του φασισμού εξαρτάται από αυτούς, από τους ανθρώπους δηλαδή, τους λαούς της Ευρώπης. Δεν θέλω να πω ότι ο Τσέρτσιλ ήταν απελπιστική κατάσταση, αλλά ήταν το άτομο το οποίο ουσιαστικά οδήγησε στη νίκη κατά του φασισμού. Μετά λοιπόν τον πόλεμο, αντί να είναι εκείνος ο πρωθυπουργός, υπήρχαν και πιο μετριοπαθείς άνθρωποι, σαν τον Τζέρεμι Κόρμπιν, ο οποίος δεν είναι και σπουδαίος ρήτορας, αλλά ήταν ένας άνθρωπος πολύ ταγμένος και έγινε λοιπόν ηγέτης. Και ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανε ήταν όλες τις δέκο, δηλαδή ουσιαστικά το νερό, τις τηλεπικοινωνίες, τους σιδηροδρόμους, την ενέργεια, να τις φέρει σε δημόσια ιδιοκτησία. Και κύριες βιομηχανίες, όπως η βιομηχανία του Χάλιβα, τις κρατικοποίησε και αυτού παρέμεινε ανέπαφο, ακόμη και από την επόμενη συντηρητική κυβέρνηση. Αυτό αποσαφηνίζει το γεγονός ότι τρόποντινά η δημόσια ιδιοκτησία της κυβέρνησης το 1945 δεν είχε σαν κίνητρο την ιδεολογία, ήταν πρακτικά καθοδηγούμενη. Δεν ήταν ούτε και πολύ ριζοσπαστική, να μην σας πω. Πολλοί από τους εργάτες στα ανθρακοριχεία, γιατί τα ανθρακοριχεία ήταν σημαντικά, προετοιμάζονταν για τη δημόσια ιδιοκτησία και είχαν τα δικά τους τα σχέδια. Για παράδειγμα, να υπάρχει έλεγχος από τους εργαζομένους για τη δημόσια ιδιοκτησία. Αλλά όταν ανέβηκε το λάβαρο, αν θέλετε, των ανθρακορίχων, οι άνθρωποι που πηγαίνανε στις αίθουσες για να συζητήσουν τα καινούργια σχέδια για την καινούργια εταιρεία άνθρακα δεν ήταν οι εργάτες, αλλά τα παλιά αφεντικά ουσιαστικά των παλιών ιδιωτικών εταιρεών και μερικοί απόστρατοι στρατηγοί, για παράδειγμα, οι οποίοι ξέρανε απλά να εκδίδουν και να εξτομίζουν διαταγές. Από την αρχή λοιπόν τις είδαν τις δημόσιες βιομηχανίες σαν ένα θέμα το οποίο ουσιαστικά κυβερνά το πλούτο της χώρας και δεν το είδανε σαν μια δεξαμενή γνώσης και κατανόησης των δεξιοτήτων των εργαζομένων και των εργατών. Θα επανέλθω σε αυτό. Σαφέστατα, οι βασικές στιγμές στη βρετανική ιστορία όσον αφορά την ιδιοκτησία αφορούν και στην κυρία Θάτσερ, η οποία ήρθε και με έναν τρόπο την αντιμετώπισε τη δημόσια ιδιοκτησία σαν συνώνυμο του σοσιαλισμού. Για αυτήν λοιπόν ουσιαστικά έκανε μια ολόκληρη εκστρατεία κατά του σοσιαλισμού και εννοούσε τι, ότι ήταν κατά της γραφειοκρατίας, κατά των γραφειοκρατών του δημοσίου, τους οποίους νοούσε ως ανθρώπους που επιδίωκαν το δικό τους συμφέρον και προώθησε την αγορά σαν ιδεολογία, δηλαδή ουσιαστικά σαν κάτι το οποίο είναι εξόχως αποδοτικό, ουδέτερο, και αυτό κατέστη ένα πάρα πολύ ισχυρό ιδεολογικό
κίνητρο και ωφέλησε πάρα πολύ τον ιδιωτικό τομέα τότε. Και μετά είχαμε την εμπειρία της ιδιωτικοποίησης. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η εργατική τάξη στη Βρετανία και ο λαός των Βρετανών είχαν περάσει την ιδιωτικοποίηση σαν εμπειρία, υπό την έννοια ότι είχαν δει το μέλλον και δεν λειτουργούσε. Και αυτό θα ήθελα να αναφέρω. Τώρα όμως, με την άνοδο του Jeremy Corbyn και του Εργατικού Κόμματος, υπό ριζοσπαστική μετασχηματιστική ηγεσία, δεν έχουμε δει μία επιστροφή στο παλιό μοντέλο, αλλά είδαμε μία επινόηση και μία εξέλιξη πολύ καινούργιου δημοκρατικού μοντέλου δημόσιας ιδιοκτησίας. Και αυτό είναι το δεύτερο μέρος της διάλεξής μου. Θα μιλήσω για 20 λεπτά, λέω μιλήτρια, αλλά το πρώτο κομμάτι θα το αφιερώσω στο να προσπαθήσω να τεκμηριώσω τις αστοχίες, τις αποτυχίες, τις ανεπάρκειες της ιδιωτικοποίησης. Και κατόπιν θα συνεχίσω και θα συνοψίσω το νέο μοντέλο του Εργατικού Κόμματος και μετά θα καταδείξω από δημοτική εμπειρία πώς αυτό το καινούργιο μοντέλο όντως μπορεί να λειτουργήσει πρακτικά και θα τονίσω και την σημασία των Δήμων που αποτελούν μια πλατφόρμα πρακτικής εφαρμογής εναλλακτικών και πρωτοβουλειών που ήδη λαμβάνουν χώρα κατά της ιδιωτικοποίησης για να σας δείξω ότι υπάρχει μια εναλλακτική. Είμαι λίγο βραχνιασμένη, λέει μιλήτρια, αυτή τη στιγμή λόγω της ρήπανσης του Λονδίνου και λόγω της μη ρύθμισης του αέρα εκεί, άρα με συγχωρείτε πολύ, διότι θα πίνω νερό καθ' όλη τη διάρκεια της ομιλίας και συχνά. Θα ξεκινήσω λοιπόν μιλώντας για τις ανεπάρκειες της ιδιωτικοποίησης. Ίσως να ξεκινήσω την ιστορία λέγοντας ότι τώρα η δημόσια ιδιοκτησία είναι κάτι πολύ δημοφιλές. Ξέρετε, πρέπει πραγματικά να τρίσουν τα κόκαλα της κυρίας Τάτσερ, διότι πίστευε εκείνη ότι είχε κερδίσει το επιχείρημα της ιδιωτικοποίησης, ότι δηλαδή θα ήταν αυτή η δημοφιλής και λαοφιλής λύση που θα προτάσει τις αγορές. Τώρα όμως αυτό έχει αλλάξει. Το 84% των Βρετανών θέλουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας να είναι υπό την ιδιοκτησία του κράτους. Το 76% θέλουν οι σιδηρόδρομοι να είναι σε κρατικό έλεγχο. Το 83% θέλουν το νερό, την ίδρυυση να είναι υπό το κράτος. Το 81% θέλει τα σχολεία να ανήκουν στο κράτος. Το 77% θέλει την ενέργεια να είναι υπό τον έλεγχο του κράτους. Και αυτά τα στοιχεία βαίνουν αυξανόμενα. Και θα πει κανείς γιατί, τι συμβαίνει ακριβώς. Τι συνέβη στους Βρετανούς και ξαφνικά άρχισαν να φέρονται πολύ ριζοσπαστικά αυτό. Είναι τι συμβαίνει ακριβώς. Ο κύριος λόγος λοιπόν αφορά στην ανεπάρκεια των ιδιωτικοποιήσεων. Πραγματικά δεν είναι προς το δημόσιο συμφέρον με την καθημερινή έννοια. Απλά, πολύ απλά, δεν έχει ανταποκριθεί στις ανάγκες των ανθρώπων. Θεωρώ ότι το είδαμε αυτό με μεγάλη σαφήνεια στις τελευταίες εκλογές όταν το Εργατικό Κόμμα τα πήγε εξαιρετικά καλά. Δεν νίκησε ακριβώς, αλλά οδήγησε το Συντηρητικό Κόμμα στο να απολέσει την συντριπτική πλειοψηφία και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι συντηρητικοί ουσιαστικά προκήρυξαν τις ξαφνικές εκλογές. Γιατί θέλαν να αυξήσουν την πλειοψηφία τους και ουσιαστικά τη χάσανε παντελώς. Και χάσανε και τον έλεγχο της κυβέρνησης. Και τώρα θα πρέπει να κάνουν μια συμμαχία με πολύ αντιδραστικές δυνάμεις στην Βόρειο Ιρλανδία. Και το Εργατικό Κόμμα αύξησε τις ψήφους κατά 10%, που είναι η μεγαλύτερη αύξηση που είδαμε από το 1945. Και το έκανε αυτό επί τη βάση ενός μανιφέστο, του οποίου το κύριο επιχείρημα, το οποίο κύρια πολιτική αφορούσε στην δέσμευση προς την δημόσια ιδιοκτησία. Θα εξηγήσω τι σημαίνει αυτό ακριβώς σε λίγο. Έτσι λοιπόν είχαμε τις εμπειρίες της ιδιωτικοποίησης. Ποιες ήταν αυτές? Πρώτα απ' όλα μπορούμε να πούμε ότι αυτό που βίωσαν οι άνθρωποι υπό το κράτος της ιδιωτικοποίησης ήταν μια τεράστια αύξηση στις τιμές. Ανέβαιναν λοιπόν οι τιμές, ανέβαιναν κατά σχεδόν 23% στο αέριο και το ηλεκτρικό ρεύμα. Είχαμε αυξήσεις της τάξεως του 13% και 67% αντίστοιχα και το νερό 40% ανέβηκε σε πραγματικούς όρους. Και αυτό είναι κάτι που το νιώσαν οι άνθρωποι, το νιώθανε καθημερινά. Οι άνθρωποι
παίρνουν τον σιδηρόδρομο κάθε μέρα. Είναι μικρή χώρα η Μεγάλη Βρετανία, ξέρετε, αλλά ο νέος κόσμος, οι ηλικιωμένοι άνθρωποι, φτωχοί άνθρωποι, δεν πιστεύουν ότι μπορούν να ταξιδέψουν τα Σαββατοκύριακα να πάνε να δουν την οικογένειά τους, τους φίλους τους. Είναι πολυτέλεια το να πάει κανείς με το τρένο, ξέρετε, και ξέρουμε ότι αυτό είναι εξαιρετικά βλαπτικό από οικολογικής απόψεως και από άποψη ζωής. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι σκοτώνονται στους δρόμους σε ατυχήματα και οι δρόμοι είναι πάρα πολύ συνοστισμένοι από κίνηση. Έτσι λοιπόν οι σιδηρόδρομοι, ένα βασικό και κρίσιμο δικαίωμα, ένα φθηνό μέσο μεταφοράς, είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα που τους το αρνηθήκανε, τα αρνήθηκαν στο βρετανικό λαό. Και επίσης σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, στους σιδηροδρόμους, το νερό και την ενέργεια, υπήρξε τεράστια υποεπένδυση. Και όπου υπήρξε επένδυση, ουσιαστικά προσυπέγραφε η κυβέρνηση. Δεν ήταν οι ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες αναλάμβαναν τον κίνδυνο και την επισφάλεια μόνες τους, όπως είχαν υποσχεθεί. Η κυβέρνηση ήταν και ο φορολογούμενος που ήταν πίσω από όλα αυτά. Αυτό που είδαμε λοιπόν ουσιαστικά ήταν αύξηση στην ανεπάρκεια και την αστοχία, όχι μόνο όσον αφορά τις τιμές, μα όσον αφορά και την υγεία, την ασφάλεια, τη βολή, την άνεση. Δεν ξέρω κατά πόσον έχετε ταξιδέψει πρόσφατα στην Βρετανία, αλλά είναι συνοστισμένοι απίστευτα οι σιδηροδρομικοί σταθμοί. Στέκονται οι άνθρωποι στις τουαλέτες, κάθονται στα πατώματα. Εγώ ταξιδεύω πολύ, ξέρετε, και πάντα οι άνθρωποι κατασκηνώνουν κυριολεκτικά στα πατώματα των σιδηροδρόμων. Όταν η ιδιωτική εταιρεία είχε το δίκτυο, ήταν στην ιδιοκτησία της, υπήρχαν πολλά μοιραία ατυχήματα και αυτό τότε οδήγησε στο να προταθεί να γυρίσει δημόσιο έλεγχο ακόμη και από τους συντηρητικούς. Στην ενέργεια, 10% από τα νοικοκυριά της Βρετανίας έχουν ενεργειακή ένδυα. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να αντέξουν το κόστος να θερμάνουν το σπίτι τους. 10% και αυτό τους ηλικιωμένους πλήττει. Βεβαίως και τα επίπεδα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ΑΠΕ, είναι πολύ σημαντικά. Σαφέστατα δεν υπάρχει θέμα επιλογής. Είναι πλήρες μονοπόλιο και η ιδιωτική εταιρεία βρίσκεται πίσω από αυτό. Και είναι πολύ δύσκολο λοιπόν οι τοπικές κοινωνίες να ξεκινήσουν οποιαδήποτε χρήση ΑΠΕ ή να στήσουν εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή συνεταιρισμούς κτλ. Οι εταιρείες σύνδρευσης έβγαλαν απίστευτα κέρδη. Διευθυντές τους παίρνουν περίπου 500.000 λίρες. Αυτές είναι οι απολαβές τους. Και τα κέρδη της ίδρευσης και της βιομηχανίας ίδρευσης είναι σε δυσθεώρητα ύψη. Είχαμε επιχειαίους τίτλους οι οποίοι πραγματικά ανέφεραν τις διάφορες αστοχίες. Είναι μια χώρα που βρέχεται από νερό η Βρετανία, αλλά είχαμε τίτλους τύπου «Μπορεί να στραγγίσουν οι βρύσες της Βρετανίας» ή «Το νερό ουσιαστικά κοστίζει και έχουμε 72.000 λίρες που πληρώνονται για προβλήματα του νερού. Σπίτια μένουν χωρίς νερό». Ή στο Birmingham, για παράδειγμα, κόπηκε το νερό διότι έσπασε αγωγός νερού. Για παράδειγμα, άλλη περιοχή πήρε 350.000 λίρες πρόστιμο γιατί είχε μία διαρροή επικίνδυνων υλικών ή ουσιαστικά αντλίες που σπάνε, σπίτια που μένουν χωρίς νερό. Βλέπετε λοιπόν πηγαίους τίτλους καταστροφής που υποδηλώνουν ότι έχουμε μια ολόκληρη υποδομή η οποία καταραίει. Και αυτό είναι σημαντικό, ότι η μία εταιρεία ίδρευσης η οποία έχει δημόσια ιδιοκτησία στη Σκωτία είναι η πιο αξιόπιστη δέκο στο σύνολο της Μεγάλης Βρετανίας. Ιδάλλως, η εμπιστοσύνη στις εταιρείες ίδρευσης, ενέργειας και σιδηροδρόμων που βρίσκονται σε χέρια ιδιωτών είναι πάρα πάρα πολύ χαμηλή. Έτσι λοιπόν, με γνώμονα αυτό το πλαίσιο, έχουμε δύο εξελίξεις. Από τη μία πλευρά έχουμε τους Δήμους, οι οποίοι ανέλαβαν την πρωτοβουλία εν ώψη της ένδυας της ενεργειακής των πολιτών τους, των δημοτών τους και εν ώψη όλων αυτών των ανεπαρκειών, ιδιαίτερα στην ενέργεια. Και έτσι οι Δήμοι λοιπόν δημιουργούν τις δικές τους δημόσιες εταιρείες ενέργειας. Αξίζει να γκουγκλάρετε το
Robin Hood Energy Company. Γκουγκλάρετε το. Πραγματικά βρίσκεται στο Νότσιγχαμ και υπάρχει ένα υπέροχο βίντεο εκεί με το άγαλμα τριουμπέν των δασών, με το βέλος του εξού και Robin Hood που είναι το όνομα της εταιρείας. Και υπάρχει και η περιγραφή της εταιρείας Robin Hood. Για να συνοψίσω, οι τοπικές αρχές έχουν την ιδιοκτησία, δεν είναι κερδοσκοπικός οργανισμός. Δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή ένδυα, δηλαδή να υπάρξει ανακατανομή από τους πλούσιους, τους φτωχούς. Αυτή είναι η αρχή που πρέσβευε ο Ρομπέν των Δασών, Robin Hood, και είπαν ότι πραγματικά αυτή η αρχή της επανακατανομής κάνει τη διαφορά. Δηλαδή οι άνθρωποι του Νότιγχαμ μπαίνουν στο προσκήνιο και αυτό διαφοροποιεί τον τρόπο του επιχειρήν. Δεν είμαστε κερδοσκοπική εταιρεία. Κρατούμε τις τιμές μας χαμηλά. Δεν έχουμε εμείς μετόχους ιδιώτες. Δεν έχουμε μεγάλα μπόνους για τους διευθυντές μας. Ένα σκοπό έχουμε, απλό, να φέρουμε σε εσάς τους πολίτες πιο φτηνή ενέργεια και πιο φτηνό αέριο. Και αυτό βασικά είναι η ενέργεια του Ρομπέν των Δασών. Ένα παράδειγμα που ήταν μεγάλη έμπνευση. Άλλες περιοχές, όπως το Leeds για παράδειγμα, το Bristol, το Islington που είναι κοντά στο Λονδίνο, ενδεχομένως το σύνολο του Λονδίνου, έχει οδηγηθεί σε πρωτοβουλίες για να δημιουργήσει τέτοιες μικρές εταιρείες και να δημιουργηθεί ένα δίκτυο. Και αυτό, το John McDonald και το Jeremy Corbyn, τον οποίον η μεθοδολογία έγκυται στο να μαθαίνουν από πρωτοβουλίες που λαμβάνουν τοπικές δυνάμεις, ΟΤΑ, δήμοι, άνθρωποι σε σωματεία, οι τοπικές κοινωνίες. Και η ενεργειακή πολιτική τους βασίζεται σε αυτήν την αρχή της αποκέντρωσης. Τώρα λοιπόν, ας πάμε γρήγορα σε αυτήν την ιδέα. Έχω 10 λεπτάκια, λέει η ομιλήτρια, πώς θα πάμε το χρόνο. 10 λεπτάκια, 10 λεπτάκια μένουν, εντάξει λοιπόν. Ας πάμε λοιπόν τώρα γρήγορα να μιλήσουμε για την ιδέα μιας νέας μορφής ιδιοκτησίας. Από τον John McDonald θα αναφέρω αυτά που είπε, τα εξής, ήταν πολύ σαφής. Είπε, χρειάζεται να κάνουμε κάτι καλύτερο από το να επανεφεύρουμε το παρελθόν. Ας είμαστε σαφείς. Δεν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αναδημιουργήσουμε τις κρατικές επιχειρήσεις του παρελθόντος, οι καινούριες. Οι παλιές κυβερνήσεις συχνά δεν εκπροσωπούσαν σωστά αυτές τις βιομηχανίες και υπήρχαν αστοχίες. Αλλά δεν πρέπει να δείχνουμε νοσταλγία για ένα μοντέλο του οποίου η διαχείριση ήταν πολλές φορές πολύ μακρινιά σε σχέση με τους ανθρώπους, πολύ γραφειοκρατική και πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Και δεν είχε στο προσκήνιο το να δίνει υπηρεσίες. Οι βασικές υπηρεσίες έτσι πρέπει να φύγουν από τον εναγκαλισμό της αγοράς, να μην έχουμε σαν γνώμονα το κέρδος. Αλλά το σημαντικό είναι ότι θα υπάρξει ευκαιρία για μας αυτές τις βιομηχανίες να τις θέσουμε στα χέρια των ανθρώπων που τις διοικούν και τις χρησιμοποιούν, για να μάθουμε από τις καθημερινές εμπειρίες αυτών που γνωρίζουμε, πώς να διοικούν και πώς να λειτουργούν σε φιλοδρομικούς σταθμούς, ΒΕΚΟ κτλ. Η δημόσια ιδιοκτησία δεν μας ενδιαφέρει σαν αυτός σκοπός. Πιστεύουμε ότι δεν ξέρει κανείς καλύτερα πώς πρέπει να λειτουργούν αυτές οι βιομηχανίες από αυτούς οι οποίοι ζουν εκεί καθημερινά, χρησιμοποιώντας τις ή βιώνοντας τις υπηρεσίες τους από τις πρώτες γραμμές του πυρός. Τι σημαίνει αυτό τώρα πρακτικά? Εδώ μπορούμε να δούμε τη σημασία των δήμων, οι οποίοι αποτελούν τρόπον τεινά εργαστήρια στο πλαίσιο μιας διαπάλης στο πλευρό των ανθρώπων και εργαστήρια εναλλακτικών. Είχα την τιμή να μπορώ να παρατηρώ εκ του σύνεγγης την εμπειρία στο Newcastle, όπου οι εργάτες αντιμετώπιζαν την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών πληροφορικής, IT, ξέρετε, ό,τι έχει σχέση με την λογιστική μηχανοργάνωση, την τεχνολογία, που θα επηρέαζε βεβαίως, εξυπακούεται ολόκληρη την υποδομή τους. Και εκεί είχαμε μια κατάσταση κατά την οποία το σύστημα το πληροφοριακό 25 ετών ήταν πολύ ανεπαρκές, ήταν παροχημένο, κολλημένο στο παρελθόν, ήταν οργανωμένο σε σιλό, ήταν πάρα πολύ ακριβό, πολύ γραφειοκρατικό και το συμβούλιο, ξέρετε, δεν
έδινε καμιά σημασία. Απλά καθόντουσαν και ουσιαστικά ενέκριναν διαρκώς πολύ υψηλούς προϋπολογισμούς. Αλλά υπό το κράτος της πίεσης από την καινούρια εργατική κυβέρνηση να υπάρξουν περικοπές στο ΣΟΤΑ, χρειάστηκε να κάνουν κάτι για να μειώσουν τις δαπάνες. Έτσι λοιπόν, η πρώτη τους αντίδραση σε μια ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε εν μέρει από τον Τόνι Μπλερ και εν μέρει από την Θάτσερ, δηλαδή ότι το δημόσιο είναι κακό και το ιδιωτικό είναι καλό, οι διαχειριστές, οι διοικητές ουσιαστικά πραγματικά είπαν ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε, νύπτουμε τα σχήρας μας και το δίνουμε το θέμα στον αντίστοιχο βρετανικό ΤΕ, του British Telecom. Και εκεί πήγε στο ανάλογο συμβούλιο, το οποίο ασχολήθηκε και τα συνδικάτα ενημερώθηκαν και είπανε, όπα, περιμένετε, εμείς αυτή την τεχνολογία τη λειτουργούμε, το ξέρουμε ότι είναι ανεπαρκής. Τόσα χρόνια αυτό προσπαθούμε να σας πούμε, δεν λειτουργεί. Εμείς είμαστε οι άνθρωποι που έχουν τις τεχνολογικές δεξιότητες και μας νοιάζει ο συμπολίτης μας, ο γείτονάς μας, η οικογένειά μας. Δεν θέλουμε λοιπόν να δούμε να κατασπαταλώνται τα χρήματα, αλλά επίσης δεν θέλουμε να δούμε αποταμιεύσεις να διοχετεύονται στα κέρδη της Βρετανικής Telecom. Εμείς οι εργαζόμενοι που δουλεύουμε με τους πολίτες μπορούμε να αναπτύξουμε μία εναλλακτική. Και από αυτό λοιπόν βγήκε κάτι πολύ πρακτικό και ένα πολύ αποδοτικό πλάνο, έτσι ώστε να υπάρχει όφελος για το δημόσιο συμφέρον. Και εδώ βλέπουμε τη μεγάλη διαφορά όσον αφορά την αποδοτικότητα. Δηλαδή, αντί να μεγιστοποιώ το κέρδος, να μεγιστοποιώ το δημόσιο όφελος. Και στο Newcastle η εμπειρία ήταν αυτή ακριβώς. Μεγιστοποίηση του δημόσιου συμφέροντος σε μια δεκαετή περίοδο, αφού κέρδισαν τη μάχη κατά της ιδιωτικοποίησης, οικοδομώντας μια πολύ ισχυρή εκστρατεία δημοτική, μεγάλες διαδηλώσεις στους δρόμους, στο Newcastle, πανό που έλεγαν οι άνθρωποι ότι δεν πωλείται η πόλη μας και πίεζαν το Δημοτικό Συμβούλιο για να πει όχι και να στηρίξει μια εσωτερική λύση. Άνοιξε η διαδικασία η διαγωνιστική, η οποία συνήθως είναι πάρα πολύ κρυφή και πολύ συχνά υπάρχει μεγάλη διαφθορά εκεί, και είπε το συνδικάτο, ανοίξτε τα όλα, κάντε τα πάρα πολύ διαφανή και εμείς με την στήριξη που χρειάζεται θα έχουμε και εμείς, θα κάνουμε και εμείς μία προσφορά. Όλη αυτή η γνώση που τόνισε και η Θεοδώρα είναι πολύ σημαντική για όλο αυτό το επιχείρημα, και βλέπετε και τονίζει ο Μακδόναλντ ότι το συνδικάτο από το να είναι ένα μέσον διαπραγμάτευσης για μισθούς και συνθήκες μετουσιώθηκε σε ένα αποθετήριο γνώσης των εργατών και των εργαζομένων και αναγνώρισε ότι είχε μία γενικότερη θεώρηση, επισκόπηση και υποσκόπηση, θα πούμε, της όλης διαδικασίας. Ενώ η διαχείριση και η διοίκηση που είχε πολλά στεγανά, σιλό, κουτάκια, συγκεκριμένα τμήματα, κλειστά κτλ. Ήταν κάτι διαφορετικό και οι εργαζόμενοι αυτό το αντικατόπτριζαν και εκείνοι ήταν πολύ συχνά, πολύ απομονωμένοι, δεν έβλεπαν το κάδρο το συνολικό. Αλλά με το που ήρθαν όλοι μαζί υπό το συνδικάτο, είδανε, κατάφεραν να δουν ολόκληρο το κάδρο και άρχισαν να αποκτούν σιγουριά για τη δική τους τη γνώση, τη δική τους τη δεξιότητα, την ικανότητα, διαπραγματεύτηκαν για να δουν ουσιαστικά και να μπορούν να έχουν και αυτοί λόγο. Και μου είπαν ότι ναι, πήγαμε να το δούμε, ήμασταν κλειδωμένοι σε ένα δωμάτιο, όλα γίνονταν κρυπτό. Μπόρεσα όμως να δω ότι εμείς ξέραμε πολύ καλύτερα πώς λειτουργούσε το σύστημα και πώς μπορούσε να βελτιωθεί. Έτσι λοιπόν συνεργάστηκαν και χρησιμοποιούσαν τις δεξιότητές τους για να αναπτύξουν μια εναλλακτική και μετά πείσανε μέλη της διοίκησης και κατόπιν τους πολιτικούς να το στηρίξουν. Και κερδίσανε το διαγωνισμό και τώρα έχουν τη στήριξη και υπήρξαν και κάποιες επενδύσεις οι οποίες υλοποίησαν το πλάνο. Και 28 εκατομμύρια λίρες ήταν το όφελος που εξοικονόμησαν, σημαντικό 28 εκατομμύρια λίρες που αλλιώς που θα είχαν πάει στη Βρετανική Telecom. Ήταν όμως μια δημόσια διαδικασία και γι' αυτό ακριβώς τα λεφτά διοχετεύθηκαν στη φροντίδα των ηλικιωμένων, των νέων ανθρώπων, δηλαδή τις βασικές υπηρεσίες, και αξίζει τον κόπο θεωρώ να το διαβάσει κανείς διαδικτυακά.
Θα μου έπαιρνε πολύ χρόνο να σας δώσω κάποια πράγματα ή να αναφέρω αυτό λεξίδι κάποια πράγματα, αλλά υπάρχει εκεί τεκμηρίωση λεπτομερέστατη. Από τη διοίκηση ακούγονταν πράγματα τύπου, τα συνδικάτα μας υποχρέωσαν να μείνουμε ταγμένοι στην αλλαγή, στη διαδικασία της αλλαγής. Έτσι, λοιπόν, δεν θα υπάρχουν υποχρεωτικές απολύσεις. Ήταν μια προϋπόθεση από τα σωματεία. Θα πάνε οι άνθρωποι, θα μετακινηθούν σε άλλες θέσεις. Η διοίκηση θα συζητούσε τα πάντα με τα σωματεία των ανθρώπων και θα βοηθούσαν τα σωματεία τους εργαζομένους να συνεργαστούν, να μοιραστούν τη γνώση τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπήρχαν εκπλήξεις και δεν θα υπήρχαν υποχρεωτικές απολύσεις. Και από όλο αυτό, πραγματικά ταυτοποιήθηκαν όλα τα σημεία όπου υπήρχε σπατάλη χρημάτων, όπου μπορούσε να υπάρξει βελτίωση, και έτσι διαπιστώθηκε ότι η υπηρεσία θα μπορούσε να ήταν πολύ καλύτερη. Αυτή η εμπειρία, λοιπόν, η οποία αναπαράγεται σε πολλές μικρές θέσεις διαπραγμάτευσης, για θέματα ιδιωτικοποίησης. Για παράδειγμα, τις προάλλες μιλούσα σε εργαζομένους στο Preston, μια βόρεια πόλη, όπου υπάρχει ένα ήθος υπέρ του δημοσίου και τα σωματεία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας πάλευαν κατά της ιδιωτικοποίησης των ιατρικών εργαλείων και των εργαστηρίων και κέρδισαν, γιατί ξέρανε ότι αυτά τα εργαλεία μπορούσαν να τα καθαρίσουν καλύτερα οι ίδιοι, για παράδειγμα. Και με την σωστή διαχείριση θα μπορούσαν να βελτιώσουν τις διαδικασίες τους. Θεωρούσαν ότι θα τα πάνε καλύτερα εκείνη από το να υπάρξει ιδιωτικοποίηση. Και άλλα τέτοια παραδείγματα υπάρχουν. Μπορεί να υπάρχει διαφορετικό είδος δημοσίου. Πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί αλλαγής στο δημόσιο τομέα και ο ιδιωτικός τομέας θα μπορεί να προσφέρει την αντίστοιχη αγορά. Τώρα όμως αυτή η ιδέα του δημοσίου που συνδυάζει την πρακτική συμμετοχική δημοκρατία και την δέσμευση της εμπροστοφυλακής των εργαζομένων οδηγεί σε μία ιδέα βελτίωσης και αλλαγής με γνώμονα τη δημοκρατία, και πραγματικά τη συνιστώ αυτήν την εμπειρία, λέει ο μιλήτρια, σε εσάς. Πρέπει λοιπόν να τελειώσω εδώ και εν κατακλείδη θα πω ότι είναι στους Δήμους που μπορούμε να πειραματιστούμε με τέτοιου είδους μοντέλα δημοκρατίας και αλλαγής που τη χρησιμοποίησαν όχημα. Και θα μιλήσει η επόμενη ομιλήτρια για Δήμους σε όλη την Ευρώπη. Αλλά τα διδάγματα της Βρετανίας μας έδειξαν ότι η ιδιωτικοποίηση σαφέστατα δεν λειτουργεί. Υπάρχει η τεκμηρίωση που στηρίζει τη δική μου έκθεση και τη δική μου αναφορά. Σας είπε και η Θεοδόρα ότι υπάρχει τυπωμένη, μπορείτε να τη βρείτε, να την πάρετε. Είναι μια πολύ σοβαρή έρευνα. Μόνο αυτοί οι διεθνείς φόροι, η Τρόικα, το Δουνουτού κτλ. Μαγεύονται ακόμη από την κυρία Θάτσερ. Δεν ξέρω τι δύναμη είχε αυτή η γυναίκα. Παρ' όλα αυτά, εκείνοι παραμένουν μαγεμένοι από αυτή την ιδέα και το τίνα. Δεν υπάρχει εναλλακτική. Θεωρούν ότι είναι θέσφατο η αγορά και η Βρετανία έδειξε ότι αυτό δεν ισχύει. Από την άλλη πλευρά, δεν χρειάζεται να επιστρέψουμε στο παλιό μοντέλο. Υπάρχει μια εναλλακτική και αυτή παρέχεται από τη γνώση, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τη συλλογική οργάνωση των πολιτών και των δημοκρατικών ενώσεων και σωματείων. Και αυτό μπορούμε να το εφαρμόσουμε τώρα σε επίπεδο δημοτικό. Και θα δούμε ανταλλαγή μεταξύ των Δήμων στην Βρετανία, για παράδειγμα, και στην Ελλάδα όσον αφορά την ενέργεια, το νερό και άλλα μοντέλα. Σας ευχαριστώ πολύ. At a municipal level, and hopefully we'll see exchange between, you know, municipalities in Britain and municipalities in Greece on energy, water, and other models. Thanks a lot.